Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως είπε και η Δανάη, λίγες, τέσσερις μόνο μέρες έχουν απομείνει μέχρι τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και σε αυτές τις λίγες μέρες τα μέλη του ΚΚΕ, οι φίλοι και οι συνοδοιπόροι μας από τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να φτάσει το κάλεσμά μας παντού. Να γεμίσουν οι κάλπες με κόκκινα γαρίφαλα για να ακουστεί το δυνατά, το φτάνει ως εδώ. Μπορούμε και θα το πάμε αλλιώς. Οι εκλογές αυτές έχει μεγάλη σημασία να γίνουν ένα σημαντικό σταθμός για την ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της ασκούμενης πολιτικής από κυβερνήτες, περιφερειάρχες και δημάρχους. Αυτής της πολιτικής που θυσιάζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τις ανάγκες των πολλών στο βωμό των κερδών των λίγων. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Η πραγματικότητα είναι ο πιο αδιάψευτος μάρτυρας για τον επικίνδυνο και εγκληματικό χαρακτήρα αυτής της πολιτικής. Κάθε μέρα που περνά το επιβεβαιώνει. Ας σκεφτούμε μόνο τις ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Για την Εύβοια και το Βόλο που είναι ξανά πνιγμένοι στις λάσπες από ένα και πάλι βαφτισμένο ακραίο καιρικό φαινόμενο που όλοι το ήξεραν, όλοι το περίμεναν να έρθει, αλλά δεν πήραν κανένα μέτρο. Ή η είδηση για το επικίνδυνο εδώ και χρόνια στέγαστρο Καλατράβα, εκεί που μόλις πριν λίγο καιρό χιλιάδες κόσμου παρακολουθούσε αθλητικό αγώνα, συναυλίες και άλλα. Από καθαρή τύχη δεν συνέβη το μοιραίο. Δεν επήλθε ο κίνδυνος ενός ακόμα εγκλήματος που θα το ονόμαζαν ατύχημα. Ή πολύ περισσότερο, οι τραγικές ειδήσεις για δύο ακόμα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα δηλαδή, στον Πειραιά και στο Μεσολόγιο. Παίζουν τη ζωή μας κορώνα γράμματα και έχει το απίθμενο θράσος ο κύριος Πρωθυπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να καυχέται ότι θα βρατζουνιστούμε, θα ματώσουμε, θα λασκωθούμε, αλλά θα είμαστε εκεί για να κάνουμε τη ζωή σας καλύτερη κάθε μέρα. Μόνο που η δική του πολιτική είναι που έχει πνίξει τη ζωή και τις ελπίδες του λαού στη λάσπη. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται με μεγάλη δύναμη και ορμή να βροντοφωνάξουμε το φτάνει ως εδώ. Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την επικίνδυνη και εγκληματική πολιτική που μας καταδικάζει σε ατέλειωτες ώρες δουλειάς ή στην ανεργία, στην ακρίβεια, στους πληστηριασμούς, στα διαλυμένα σχολεία και νοσοκομεία, στη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για το κάθε τι και τόσα άλλα βάσανα. Δεν ανεχόμαστε τον εδώ και 20 χρόνια ασυντήρητο Κηφισό, τα ακαθάριστα ρέματα, τις τεράστιες ελλείψεις της δασοπυρόσβεσης, την απουσία αντισεισμικού ελέγχου στα δημόσια κτίρια, τα επικίνδυνα και εγκαταλελειμμένα σχολεία, τα κοντέινερς για τα νήπια και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα ανύπαρκτα κέντρα υγείας, την κατάληψη κάθε ικμάδας ελεύθερου χώρου των αλσών και των παραλιών από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, την ανταποδοτικότητα για κάθε δομή που αφορά την εργατική και λαϊκή οικογένεια κλπ. Όλα αυτά δηλαδή που φέρουν την υπογραφή όλων των μέχρι σήμερα περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Όλη την προηγούμενη περίοδο, τα μέλη του ΚΚΕ, οι φίλοι, οι συμπορευόμενοι μαζί μας στους αγώνες και στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης, ανοίξαμε μια πλατιά συζήτηση με τους εργαζόμενους και το λαό, σε κάθε πόλη, γειτονιά, χώρο δουλειάς, για τον έντονα πολιτικό χαρακτήρα και τη σημασία των επερχόμενων εκλογών. Το ομολόγησε με πολύ εμφατικό τρόπο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην πρόσφατη συνεδρία της κοινοβουλευτικής του ομάδας και προχθές από το Βύρονα. Θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συμμερίζονται τις κυβερνητικές στοχεύσεις, που μπορούν να υλοποιήσουν σε συνδυασμό με την κυβέρνηση κρίσιμες κεντρικές πολιτικές επιλογές. Τέτοιους περιφερειάρχες και δημάρχους θέλουμε, είπε. Στο χέρι μας είναι λοιπόν να του χαλάσουμε το όνειρο, να του χαλάσουμε τα σχέδια,
όπως και αυτός και τα φιλαράκια του, μας κλέβουν με την πολιτική τους την ελπίδα και τη ζωή μας κάθε μέρα που περνά. Άλλωστε, όλοι αυτοί που απεκδίονται την κομματική τους ταυτότητα και καμώνονται τους ανεξάρτητους των υπερκομματικών ψηφοδελτίων, χωρίς φυσικά να έχουν καμιά δυσκολία να μεταπηδούν από το ένα ψηφοδέλτιο στο άλλο, θέλουν να κρύψουν ακριβώς αυτό, την αποδοχή τους στον αντιλαϊκό ρόλο περιφερειών και δήμων και την προσήλωσή τους στην εφαρμογή μιας άδικης πολιτικής για τους πολλούς, μιας πολιτικής που εμπορευματοποιεί όλα σχεδόν τα κοινωνικά αγαθά, επιβάλλει άλλη μια άγρια ληστεία του λαϊκού εισοδήματος από τα διάφορα δημοτικά και ανταποδοτικά τέλη πλάι στη φορολογιασία της κεντρικής διοίκησης, τσακίζει εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα. Αυτή ακριβώς η ταύτισή τους είναι η συγκολητική ουσία που επιτρέπει σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να στηρίζουν ο ένας τα ψηφοδέλτια του άλλου σε περιφέρειες και δήμους. Εξηγεί ότι και εδώ στην Αττική, ο ίδιος ο Χαρδαλιάς για 5 χρόνια ήταν περιφερειακός σύμβουλος με τον σγουρό του ΠΑΣΟΚ και σήμερα στο ψηφοδέλτιό του βρίσκονται δεκάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πρώην υποψήφιοι και περιφερειακοί σύμβουλοι του σγουρού. Στα ψηφοδέλτια του σγουρού βρίσκονται αρκετά μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στο δε ψηφοδέλτιο του Ιωακιμίδη του ΣΥΡΙΖΑ φιγουράρει σημερινός περιφερειακός σύμβουλος από την παράταξη του φασιστοειδούς Θάνου Τζίμερου. Πραγματικά χάνει κανείς το λογαριασμό. Όμως πίσω από αυτό το χιλιοπαιγμένο έργο του Θειάσου, η ταύτιση όλων αυτών των παρατάξεων σε περιφέρειες και δήμους εκφράστηκε πολύ έμπρακτα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν όλοι μαζί ψήφιζαν τους αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς των σχετικών οργάνων, υλοποιούσαν τα τεχνικά προγράμματα με τους πακτολούς εκατομμυρίων στις αναθέσεις των διαφόρων αναπλάσεων και των αναπτυξιακών project, την ίδια ώρα που έδιναν ψίχουλα σε κρίσιμες υποδομές για την προστασία του λαού και τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες, όλοι μαζί προώθησαν τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων στους εργαζόμενους των Δήμων και Περιφερειών και την αποψήλωση, την υποστελέχωση των υπηρεσιών. Η ταύτισή τους είναι οπωσδήποτε χρήσιμη για εργολάβους και τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα, αλλά επικίνδυνη για τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα. Γιατί ποιος άραγε θα υπηρετήσει τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα στην περιφέρεια της Αττικής? Ο εκλεκτός του Μαξίμου Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας στην περίοδο της πανδημίας με αποτέλεσμα τους 37.000 νεκρούς και τη μετατροπή του ήδης μπαραλιασμένου συστήματος υγείας σε μια νόσου? Ο εμπνευστής του 112, του τρεχάτε να σωθείτε, μοιράζοντας μπόλικη ατομική ευθύνη, βάζοντας την προστασία του λαού στο ζύγι του κόστους ωφέλους? Ο Υφυπουργός Άμυνας, που έδινε δισεκατομμύρια για νατοϊκές δαπάνες όπλα στην Ουκρανία και τους Ναζί του Αζόφ? Απέναντι σε αυτή την πολιτική, το ΚΚΕ και οι υποψήφοι της λαϊκής συσπήρωσης βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή όλα τα προηγούμενα χρόνια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Με αυτή την πολιτική δεν μπορούν και δεν θέλουν να αναμετρηθούν οι εκλεκτοί του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια της Αττικής, ο Ιωακιμίδης και ο Σγουρός. Γιατί στα κρίσιμα, στα βασικά, συγκλίνουν με την κυβερνητική πολιτική. Ποιος να αντιπαρατεθεί? Ο Ιωακιμίδης του ΣΥΡΙΖΑ, που πήρε το χρήσμα του Κασελάκη και που καφιέται ότι θα συνεργαστεί με όλες τις κυβερνήσεις και με τη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, που μετά από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τις καταστροφές στη Θεσσαλία ομολόγησε ότι λέμε τα ίδια, που έχει μαζέψει τα ορφανά του Τζίμερου και χειροκροτά τους Μόραλη και Μαρινάκη στον Πειραιά, αφού όντως η στήριξη των μεγάλων συμφερόντων είναι υπερκομματική? Ή μήπως ο δοκιμασμένος για χρόνια σγουρός του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ο Περιφερειάρχης των Μνημονίων, αυτός που γιγάντωσε το έγκλημα των χωματερών στην Αττική και πρώτος έφερε τα καρκινογόνα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων? Αρκεί να αναλογιστούμε ότι τους δικούς του αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς της περιφέρειας
τους υιοθέτησαν στη συνέχεια σχεδόν αυτούσιους και η διοίκηση Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ και η διοίκηση Πατούλη της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια. Κοινός εξάλλου πόθος όλων αυτών και αποστολή τους είναι να εμποδίσουν την άνοδο της αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής, την άνοδο του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης. Ιδιαίτερα μάλιστα μπροστά στους κινδύνους που κρύβει για αυτούς ο δεύτερος γύρος σε μια σειρά φτωχογειτονιές της Αττικής, σε μια σειρά δήμους, στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας. Δεν θέλουν να χαλάει η ωραία συνενετική τους ατμόσφαιρα μέσα στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια και να ακούγονται φωνές ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ενάντια στη μετατροπή λιμανιών και ολόκληρων περιοχών σε πολεμικά ορμητήρια, ενάντια σε επικίνδυνα σχέδια για τον ελληνικό και τουρκικό λαό στο όνομα των ελληνοτουρκικών διευθετήσεων, ενάντια στις αιτίες που προκαλούν τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων και σήμερα οι δομές προσφύγουν ξαναγεμίζουν ασφυκτικά στα νησιά, ενάντια στην ανάπτυξη των καπιταλιστών και την εκμετάλλευση. Σε αυτές λοιπόν τις λίγες μέρες που απομένουν, εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους του ΜΟΦΘΟΥ σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη να προβληματιστεί γύρω από το πραγματικό δίλημα που ορθώνεται μπροστά μας. Θα δώσουμε σε όλους αυτούς την ευκαιρία και το άλοθη να μιλούν για εμπιστοσύνη των πολιτών στην ασκούμενη πολιτική και να παρουσιάζονται ως επιβραβευμένοι νικητές. Ή θα χαλάσουμε τα σχέδια των πάρτις εκατομμυρίων για μεγάλο εργολάβους και θα τους κάνουμε να φοβηθούν τη λαϊκή οργή και τη δύναμη των λαϊκών αγώνων. Θα αφήσουμε να συνεχίζεται αυτή η πολιτική που μας καταδικάζει σε μια χαμοζωή και φέρνει συνεχώς νέα βάσανα. Ή θα υψώσουμε εμπόδια και θα δυναμώσουμε τους αγώνες μας. Θα τους επιτρέψουμε να παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια με φασίστες και ρατσιστές. Ή θα ορθώσουμε τις αξίες της λαϊκής αλληλεγγύης, της αδελφοσύνης, της ανθρωπιάς, κόντρα στο σύστημα των σάπιων ατομικιστικών αξιών και της εκμετάλλευσης. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους του ΜΟΦΘΟΥ σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη να ψάξουν, να ξεψαχνίσουν τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Θα βρουν ότι αποτελούνται από υποψήφιους που είναι πρωτοπόροι αγωνιστές από το εργατικό και λαϊκό κίνημα, φοιτητές, νεολαίοι, πρωτοπόρες γυναίκες, πρωτοπόροι εκπαιδευτικοί, άνθρωποι από το γονεϊκό κίνημα, συνδικαλιστές, μεροκαματιάριδες αυτοαπασχολούμενοι, μαχόμενοι επιστήμονες, προοδευτικοί καλλιτέχνες και άλλα. Θα βρουν στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης εκείνους τους ανθρώπους που έβλεπαν στις κινητοποιήσεις κάτω από τα σπίτια των γειτόνων που κινδύνευαν από τα κοράκια των πληστηριασμών. Τους ανθρώπους που έβλεπαν στις εξορμήσεις για τη συμμετοχή στην απεργία, στις διαδηλώσεις, για τις διεκδικήσεις βελτίωσης της κατάστασης των σχολείων και των κέντρων υγείας, για την υπεράσπιση των ελεύθερων δημόσιων χώρων, δωρεάν πολιτιστικών και αθλητικών δομών, μαζί τους σε κάθε εργατική και λαϊκή δίκαιη διεκδίκηση. Θα βρουν τους εκλεγμένους που ποτέ μέχρι τώρα δεν βολεύτηκαν στις καρέκλες των αξιωμάτων, δεν ξεπουλήθηκαν στο γιουσουρούν, δεν παρετήθηκαν από την ανάδειξη και αποκάλυψη των αντιλαϊκών αποφάσεων και όλων των τεκτενόμενων σε περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια. Δεν έπαψαν ποτέ να ασκούν μαχητική 100% λαϊκή αντιπολίτευση στην αστική πολιτική. 8 και 15 Οκτωβρίου 2023 λοιπόν στέλνουμε ηχηρό μήνυμα ανάτασης, αγώνα και ελπίδας. Ότι δεν αφήνουμε να είναι όνειρο θερινής νυχτός τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Όλα αυτά που έχουμε την ανάγκη και μπορούμε να τα απολαμβάνουμε στις συνθήκες του 21ου αιώνα, αλλά μας τα κλέβουν για να μπουκώνουν τα κέρδη των εργολάβων και των επενδυτών. Ζούμε στο 2023 και απαιτούμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, κατοικία, φθηνό ρεύμα και νερό, παιδεία και υγεία, ελεύθερο δημιουργικό χρόνο,
ελεύθερους δημόσιους χώρους, προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας για τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες. 8 και 15 Οκτωβρίου 2023 ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση παντού, σε περιφέρειες και δήμους. Ψηφίζουμε Γιάννη Πρωτούλη και Νίκο Σερετάκη, γιατί όπως μέχρι τώρα, έτσι και από την επομένη των εκλογών, θα είμαστε όλοι μαζί, ακόμα περισσότεροι, στους αγώνες για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων. Για να ανθίσουν γαρίφαλα και χαμόγελα στα χείλη του λαού. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ.